Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκη. Ανυπομονούμε και θέλω να μας πεις τι θα δούμε απόψε. Και εμείς ανυπομονούμε, έχω να σου πω, πάρα πολύ. Μοναδικές ερμηνείες, ταλέντο, υπέροχες εμφανίσεις, ένα καταπληκτικό σόου, μοναδικό στον κόσμο, όπως ακριβώς το είπες. Είναι live, έχει άλλο ρυθμό, άλλο παλμό, η αδρεναλίνη όλων είναι στα ύψη. Δουλεύει πάρα πολύς κόσμος γύρω από αυτό το σόου και εύχομαι να το απολαύσετε όλοι από το σπίτι. Δέσποινα, σε έχουμε ακούσει πολλές φορές να λες στους κριτές ότι δεν θα ήθελες καθόλου να είσαι στη θέση τους, γιατί παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και είναι μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Θέλω να σε ρωτήσω αν με την πείρα που έχεις από την πορεία σου, έχεις διακρίνει στους διαγωνιζόμενους αυτό το πολυσυζητημένο X-Factor. Νίκη, ναι, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο. Έχουν πολύ ωραίες φωνές. Το X-Factor όμως είναι μια διαδικασία που απαιτεί και άλλα πράγματα πλην της φωνής. Μια σκηνική παρουσία. Κρίνονται και χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι. Έχει. Όλα παίζουν ρόλο. Έχω διακρίνει κάποια παιδιά, να σου πω την αλήθεια, από τους 16, αλλά αυτό μπορεί να ανατραπεί και στην πορεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί να είναι σε μια πολύ καλή μέρα, κάποια άλλη στιγμή να μην είναι, θα δούμε. Και θα δούμε και πώς γράφουν στο κοινό, βέβαια, έτσι, που είναι και ο βασικός κριτής, ο μεγαλύτερος κριτής των καλλιτεχνών. Πάντα υπάρχει κάτι, έχω μάθει από όλα αυτά τα χρόνια της διαδρομής μου, όχι στο χώρο της τηλεόρασης, δεν εννοώ αυτό, της μουσικής δικής μου διαδρομής, ότι πολλές φορές δεν είναι απόλυτα το ότι μια εκπληκτική φωνή μπορεί να σε συναρπάσει. Είναι κάτι άλλο μαγικό που συμβαίνει ανάμεσα στον ερμηνευτή και στον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν μεταφράζεται με λόγια. Οι κριτές είναι έτοιμοι, γιατί η δουλειά τους παραμένει δύσκολη, έτσι. Οι κριτές είναι πανέτοιμοι, φυσικά. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε. Απόψε στις 9 αρχίζουν λοιπόν τα live του X-Factor. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ.